Τα θανατηφόρα πλήγματα που μπορούσαν να επιφέρουν τα υποβρύχια είχαν αποκαλυφθεί στην έναρξη του πολέμου. Τη νύχτα της 13ης Οκτωβρίου του 1939, το υποβρύχιο U-47 διείσδυσε στη μεγάλη ναυτική βάση Scapa Flow και βύθισε το βρετανικό πολεμικό πλοίο Royal Oak στη θέση ελιμενισμού του. Το βασιλικό ναυτικό δεν χρειάστηκε να περιμένει πολύ για να αποκαταστήσει την υπερηφάνεια του. Συγκεντρώθηκε μια δύναμη για να καταδιώξει και να καταστρέψει ένα φημισμένο καταδρομικό, το Admiral Graf Spee, το οποίο ευθυνόταν για τη βύθιση αρκετών εμπορικών πλοίων στον Ινδικό αλλά και στον Νότιο Ατλαντικό ωκεανό. Ακολούθησε ανταλλαγή πυρών. Το γερμανικό πλοίο διέθετε όπλα ανώτερης κλάσης, υστερούσε όμως σε αριθμό ανδρών και στην ικανότητα ελιγμών. Επειδή υπέστη ζημιές, αναγκάστηκε να καταφύγει στο λιμάνι της πρωτεύουσας της Ουρουγουάης, στο Μοντεβιδέο, για επισκευές. Αποκλεισμένοι στο Μοντεβιδέο, οι Γερμανοί παραπλανήθηκαν από ψεύτικα μηνύματα που μετέδιδε το βρετανικό ραδιόφωνο. Υπενήσονταν πως μεγάλη ναυτική δύναμη είχε συγκεντρωθεί εναντίον τους. Εν όψη αυτού, ο διοικητής του Graf Spee, πλοίαρχος Hans Langsdorff, διέταξε τη βύθιση του πλοίου. Το πλήρωμά του μεταφέρθηκε στη στεριά. Το θωρηκτό καταστράφηκε και στις 19 Δεκεμβρίου ο Langsdorff αυτοκτόνησε. Στη συνέχεια, το Φεβρουάριο του 1940, μια ομάδα Βρετανών ναυτών κατέλαβε εξεφόδου το γερμανικό πλοίο ανεφοδιασμού Altmark στα νορβηγικά χωρικά ύδατα. Το πλοίο μετέφερε τους εμπόρους ναυτικούς που είχε πιάσει αιχμαλό του στο Graf Spee, σε φυλακή στη Γερμανία. Σε μια συμπλοκή στην οποία λέγεται ότι χρησιμοποιήθηκε για τελευταία φορά το ναυτικό σπαθί σε ναυμαχία, οι αιχμάλωτοι διασώθηκαν.